Coach, η Θήλα σήμερα πήρε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, το θεωρείς καλό ή άσχημο το 0-0? Σαν αποτέλεσμα είναι καλό, σαφώς, γιατί κρατάμε στον πρώτο γύρο το 0 σαν άμυνα και οφείλω να ομολογήσω ότι μπορούσαμε και να τα χάσουμε. Οπότε με αυτή τη λογική είναι ένα αποτέλεσμα θετικό για τη συνέχεια. Με δεδομένο ότι στο δεύτερο γύρο έχουμε 2 εντός και 1 εκτός, γυρίσαμε στον πρώτο γύρο κρατώντας την πρώτη θέση. Θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει στο δεύτερο λεπτό με στο δοκάρι του Ντούνι και στο τέλος με το δοκάρι, νομίζω, του Ανδρεαδάκη, το σουτ του Μπάμπη. Αλλά υπήρχαν και φάσεις που η Ζωφρία ήταν άτυχη στα τελειώματα, θα μπορούσε να περάσει αυτή μπροστά στο σκορ και ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, πολύ ανοιχτό, με μια ομάδα που μου άρεσε και σε τραξίματα και σε πίεση και δεν μας άφησε πολλούς χώρους για να αναπτυχθούμε, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Με αυτές τις επισημάνσεις νομίζω ότι είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για τη συνέχεια, αρκεί να το διαχειριστούμε σωστά. Κότς, θεωρείς ότι με νίκη την Τετάρτη επί του Πυθαγόρα τελειώνει? Όχι, μαθηματικά δεν τελειώνει. Όσο δεν τελειώνει μαθηματικά, θα εξαρτηθεί φυσικά τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι. Και φυσικά πρέπει οπωσδήποτε εμείς να κερδίσουμε για να περιμένουμε μετά τα δύο παιχνίδια που μένουν να πάρουμε τους βαθμούς που μας χρειάζονται για να εξασφαλίσουμε μαθηματικά την άνοδο. Πού θεωρείς ότι θα φτάσει το όριο για την άνοδο? Όπως έχει δει στις ομάδες στο πρώτο γύρο, έτσι. Τουλάχιστον στους 11 βαθμούς ή μπορεί και να χρειαστούν και 12, αλλά ακόμα δεν τα έχω έτσι βάλει με χαρτί και μολυβικά. Πάντως νομίζω ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 11 βαθμούς. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, coach. Και εγώ ευχαριστώ.